γίνονται για τις παραλήψεις, λέτε, σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή σημαίνει ότι από το Δήμο, από την, πώς λένε, την διεύθυνση δευτεροβάθμιας, από το Υπουργείο, όλοι αυτοί εμπλεκόμενοι έχουν και ο καθένας ένα μερίδιο ευθύνης, κύριε Παπαβασιλείου? Κύριε Τσακαράκη, κοιτάξτε, θα σας αναφέρω μερικά γεγονότα. Δεν είμαστε ούτε δικαστές, εμείς αποτυπώνουμε, απαιτούμε και διεκδικούμε. Τα λάθη να δούμε για να μην τα ξανακάνουμε αυτή την έννοια. Θα σας πω λοιπόν μερικά ενδεικτικά. Είχε σταλεί, ας πούμε, μια επιστολή, δεν ξέρω ποιος ήταν ο αρμόδιος, στους μαθητές της έκτης τάξης των σχολείων του νομού Λασιθίου, που να τους ενημερώνουν ότι ξεκινάει ένα γυμνάσιο το οποίο λέγεται Μουσικό Γυμνάσιο στο Καβούσι του Δήμου της Ιεράπετρας και όσα παιδιά είχαν την μουσική εκείνη κατεύθυνση, αν θέλετε, είχαν το μουσικό άκουσμα και ήθελαν να προχωρήσουν τις σπουδές τους σε ένα μουσικό γυμνάσιο, να κάνουν την εγγραφή τους. Φυσικά και όχι. Ναι, είχαμε και προεκλογική περίοδο εκείνες τις μέρες. Μιλάμε για ένα σύγχρονο, μια σύγχρονη ευρωβούμενη πολιτεία, ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, το οποίο οι διαδικασίες της καθημερινότητας τρέχουν ανεξάρτητα αν έχουμε εκλογές ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς έτσι. Και μια δικαιολογία, αν θέλετε, για τις παραλήψεις, ότι έπρεπε να είχε πάει. Οι δικαιολογίες λοιπόν και οι παραλήψεις πληρώνονται. Ένα αυτό. Δύο. Με πολύ μεγάλη ευκολία αναγράφηκε σε κάποιο έγγραφο της δευτεροβάθμιας κάπου το Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, ότι τέθηκε από το Υπουργείο ένα ερώτημα. Πόσα άτομα πιστεύετε ότι θα μπορέσουν να ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο μουσικό γυμνάσιο του Λασιθίου? Απάντησαν λοιπόν επίσης γραπτός ότι υπολογίζουμε δύο τμήματα των 24 παιδιών. Κάτω από ποια έρευνα έγινε αυτό? Πώς στάθηκε αυτό? Από πού βγήκε, από το τι άκουσα, είδα στο καφενείο, στο δρόμο? Ποιος έκανε αυτή την καταγραφή και πώς έγινε από τη στιγμή που δεν πήγαν να... Η στατιστική σε επίπεδο, Ελλάδος, λέει ότι ένα στα τρία παιδιά φοιτεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 6 αιτήσεις. Ξέρετε ότι μπορεί να μην φοιτήσουν και τα 6 παιδιά από αυτά που είχαν τις αιτήσεις, διότι γίνεται ένα τεστ στα παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι στον νομό Λασιθίου, για να μην παρεξηγηθώ, ότι θα είχαμε πολλές αιτήσεις. Όχι όμως δύο τμήματα των 24. Είχαν βρεθεί όλα αυτά που χρειάζονταν για τη λειτουργία του μουσικού γυμνασίου στο Καβούσι του Δήμου της Ιεράπετρας? Εγώ θεωρώ πως όχι. Ούτε σε οργανωτικό επίπεδο, ούτε σε τίποτε άλλο. Είχε μόνο οριστεί ο διευθυντής και απλώς βγήκε στο ΦΕΚ. Τι θέλουμε να πούμε σε κάθε περίπτωση? Σίγουρα φέτος δεν λειτουργεί το μουσικό γυμνάσιο. Ας γίνει αυτό ένα μάθημα, ούτως ώστε του χρόνου να έχουμε ένα μουσικό γυμνάσιο άρτια οργανωμένο, να έχουν βγει και να έχουν επιληθεί όλα εκείνα τα προβλήματα και οι παράμετρες για τη λειτουργία του γυμνασίου και τα παιδιά που ενδιαφέρονται άμεσα να προχωρήσουν στην εγγραφή τους. Αλλά μην κουβεντιάζουμε και να λέμε ότι επειδή είχαμε εκλογές, όπως εσείς είπατε, δεν ενημερώθηκαν τα εκτάκια, να το πω έτσι απλά, ούτως ώστε να αποστείλουν μία επιστολή. Να πούμε και κάτι άλλο, γιατί μου είπατε ότι αργήσαμε. Ήταν πάρα πολύ εύκολο να προχωρήσουμε σε ανακοινώσεις, φανφάρες, ότι φταίει ο Δήμος, φταίει το Υπουργείο, φταίει η δευτεροβάθμια, φταίει ο παππούς μας εαυτός. Όταν απαιτήθηκε από την Ένωση Γονέων του Δήμου του Αγίου Νικολάου, που με πήρε τηλέφωνο η πρόεδρος, η εξαίρετη η Μαρία Ιγάλου, να μου πει ότι είχε κάτι γίνει αντίστοιχο στο ΕΠΑΛ σε κάποιο τμήμα, με αποτέλεσμα κάποια παιδιά να μην προλάβουν να κάνουν την εγγραφή τους και παιδιά από το ΣΥΣ και τη Μήλα το έπρεπε να έρθουν να φοιτήσουν σε μια τάξη του ΕΠΑΛ της Ιεράπετρας. Εμείς αμέσως βγάλαμε ένα ψήφισμα συμπαράστασης και αμέσως επιλύθηκε το πρόβλημα. Αλλά ήταν διαδικαστικό πρόβλημα. Εδώ ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα μουσικό γυμνάσιο, απλά και μόνο για να κάνουμε ένα μουσικό γυμνάσιο. Φυσικά και το θέλουμε. Φυσικά και το δικαιούμαστε. Φυσικά και ο νομός Λασιθίου είναι ο μοναδικός νομός επάνω στην Κρήτη που δεν έχει μουσικό
Ευρωπαίου. Όμως έπρεπε, να μετρηθούν, ναι. κάποιες, έπρεπε να μετρηθούν και άλλες παράμετρες. Ναι. Ξέρετε που είναι το μουσικό γυμνάσιο του νομού Ηρακλείου. Στις Βούβες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα παιδιά από τη Μήλα, το Τοσίσι, το Ροπέδιο πηγαίνουν στις Βούβες, γιατί τους βολεύει περισσότερο. Θέτω μερικά πράγματα πάνω στο τραπέζι που κατά την άποψή μου έπρεπε να είχαν λυθεί χθες. Δεν αργήσαμε λοιπόν, μελετήσαμε, ψάξαμε και δεν πρέπει να βγάζεις απλώς και μόνο ανακοινώσεις. Θεωρούμε ότι πρέπει το μουσικό γυμνάσιο να λειτουργήσει. Θεωρούμε ότι πρέπει πάρα πολύ γρήγορα φέτος να δοθούν τα εγχειρίδια ακόμα και στα κτηριακά. Διότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε και θα είμαστε στην τρίτη τάξη. Ναι. Και χρειαζόμαστε και επίσης να το δούμε και ολοκληρωμένα λίγο. Δηλαδή δεν φτάνει το μουσικό γυμνάσιο. Γιατί τα παιδιά που θα φοιτήσουν μουσικό γυμνάσιο πρέπει να ξέρουν πού θα πάνε μετά. Άρα ενδεχομένως θα πρέπει να βάλουμε μπρος και το λύκειο. Αντιλαμβάνεστε ένα παιδί από το Παλέκαστρο τι θα περνάνε οι γονείς του για να το φέρουν κάθε μέρα στο γυμνάσιο. Και να δούμε, δούμε και αυτό την μεταφορά των παιδιών, ας πούμε, έτσι. Θεωρώ ότι η μεταφορά είναι κάτι το οποίο επιλύεται πιο πολύ πιο γρήγορα από τα άλλα προβλήματα, διότι ο νόμος είναι σαφέστατος. Αν διαβάσουμε τον νόμο, ο νόμος είναι σαφέστατος το τι προβλέπει για τη μεταφορά σε ειδικά σχολεία τύπου μουσικό γυμνάσιο. Οπότε νομίζω ότι αυτό μπορεί άμεσα και πολύ γρήγορα να επιληθεί με την συμβολή και της περιφέρειας κλπ. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε να το δούμε αυτό, έτσι κι αλλιώς και η περιφέρεια είναι εκείνη που επιμελείται τα και πληρώνει, να το πω έτσι, τα κτέλα, αν δεν κάνω λάθος, για τα παιδιά σχολείων. Εδώ σε κάθε περίπτωση θα το τρέξω να πω, δεν είμαι ο ειδικός, καλό είναι να μιλήσουν οι ειδικοί, αλλά λόγω της φύσης του σχολείου, της θέσης του, αλλά και του ενδιαφέροντος που νομίζω ότι θα εκδηλωθεί από κάθε γωνιά του νομού, θα λυθεί με ταξί ή με βανάκια. Δεν μπορεί να λυθεί με λεωφορεία. Και ο νόμος εκεί με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, θα πρέπει να λυθεί και αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, τι μπορεί να κάνει η Ένωση Γονέων προκειμένου του χρόνου να μην ξεχαστεί, γιατί έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας και να λειτουργήσει. Αυτό ακριβώς λέμε και στο δελτίο τύπου μας. Ότι θέλουμε την ένταση και παραγωγική αποτελεσματική η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, Υπουργείου, Δήμου, Δευτεροβάθμιας, Περιφέρειας, προς αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι θεωρώ ότι όλοι οι οποίοι τον τελευταίο καιρό ασχολήθηκαν με το θέμα είναι θετικοί υπέρ της άποψης αυτής της λειτουργίας, δηλαδή του σχολείου. Απλώς χρειάζονται κάποιες ενέργειες. Και ξέρετε, όταν ένα πράγμα ξεκινάει για πρώτη φορά, έχει πολλές δυσκολίες. Αναφυσβήτητα. Όμως, εάν δεν θέλουμε να ανατρέξουμε τα τρία μουσικά σχολεία, τα υπόλοιπα που υπάρχουν πάνω στην Λύπη, υπάρχει ένα μουσικό γυμνάσιο στο Ήλιο, που θεωρείται ένα από τα πρότυπα μουσικά γυμνάσια της χώρας, όπου μπορούν να ανατρέξουν αυτοί που ενδιαφέρονται και που κατέχουν θέσεις τέτοιες, ούτως ώστε να ελέγχουν και να προγραμματίζουν και να αποφασίζουν, να ανατρέξουν, να δουν πώς έχουν τα πράγματα και απλώς να αποτυπώσουν τις διαδικασίες. Μάλιστα. Υπάρχουν γύρω-γύρω, κύριε Παπαβασιλείου, επιτροπές στήριξης, ας πούμε, στον Άγιο Νικόλαο δημιουργήθηκε τώρα μια επιτροπή στήριξης της νέας σχολής, ΤΕΦΑ, που θα έχει χωροθετηθεί εκεί. Θα πιστεύετε ότι μπορεί να λειτουργήσει και εδώ κάτι τέτοιο, αντίστοιχο, είτε για το μουσικό γυμνάσιο αναφέρομαι, ενδεχομένως και για την σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή μήπως να είναι 4-5 άνθρωποι σε μια επιτροπή, δεν ξέρω πόσοι, που να είναι ειδικοί, να γνωρίζουν το θέμα, να έχουν άμεση ενημέρωση από το Υπουργείο και να μην αφήσουν το θέμα να ξεχαστεί, να ενημερώνουν και την Ένωση Γονέων και τους συλλόγους γονέων και τα σχολεία, ότι πρέπει να, όταν είναι, ας πούμε, οι εγγραφές, να μην περάσει πάλι χρόνο. Κάθε τι το οποίο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, πέρα από πολιτικές, κομματικές, παραταξιακές, προσωπικές εκμεταλλεύσεις, γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση, είναι κάτι θετικό. Εγώ να σας πω το εξής, έτσι. Εσείς, σαν μητέρα, εάν το παιδί σας ήταν στην έκτη τάξη, γνωρίζατε ότι θα ανοίξει το μουσικό, καλά, εσείς
λόγω του επαγγελματός. Αλλά μια απλή ναι. μητέρα το γνώριζε για να πάει στην εκπαίδευση. Ενδεχομένως όχι. Το μεγάλο ποσοστό, όχι. Σηκώθηκε το θέμα την τελευταία περίοδο. Την τελευταία, από τον Αύγουστο και μετά, έτσι. Από τον Αύγουστο και μετά υπήρξαν οι παραλήψεις των δύο ημερών που θα μπορούσε να δοθεί παραπάνω ο χρόνος. Η άποψή μου ήταν ότι δεν θα ξεπερνούσε τις αιτήσεις εκείνες που χρειαζόταν. Το λέω έτσι και παίρνω όλο το θάρρος της προσωπικής μου γνώμης, έτσι, της προσωπικής μου γνώμης, διότι ένας γονέας και σήμερα με την οικονομική στενότητα που υπάρχει σκέφτεται όλη αυτή τη μεταφορά της μίας στις μία μισής ώρας. Πρέπει ο γονέας να το ξέρει τουλάχιστον 2-3 μήνες πριν να κάνει τον κατάλληλο προγραμματισμό του τον οικογενειακό για το παιδί του. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι στον ομό Λασιθίου υπάρχει πεδίο λαμπρό για πάρα πολλά παιδιά να φοιτήσουν και όχι μόνο αυτό, αλλά το μουσικό γυμνάσιο Λασιθίου στο Καβούσι να πολύ γρήγορα να το δούμε και με διακρίσεις στον ελλαδικό χώρο. Απλώς χρειάζεται οργάνωση, σχέδιο και επαγρύπνηση, φαντάζομαι τώρα, και να γίνουν πράξη και αυτά που υποσχέθηκε η κυρία Κεραμέως στο Δήμαρχο για μουσικό γυμνάσιο και μουσικό λύκειο. Έτσι. Να τα βάλουμε όλα μπροστά μας. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, γιατί ήρθε σήμερα το πρωί η ανακοίνωση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Δημών του πρώτου γυμνασίου, που σε έκτακτη συνεδρίασή της αποφάσισε να παραιτηθεί το ΔΣ, διαμαρτυρόμενο ενδεχομένως ή γιατί για όσα ακούστηκαν και σχολιάστηκαν τελευταίως για την κατάληψη που είχαν τα παιδιά στο πρώτο, δεν είχαμε την άποψή σας ως Ένωση. Θέλετε να μας πείτε εκεί σε αυτό τι γίνεται. Το θέμα μας απασχόλησε εκτός ημερήσεις διατάξεων. Γιατί πολλές ζούμε στην... μπορεί να μην εργαζόμαστε στην Ιερά Πέτρα, ζούμε όμως καθημερινά στην Ιερά Πέτρα και σαν Ένωση Γονέων αφουγκάζομαστε όλα τα προβλήματα. Λοιπόν, μας απασχόλησε το θέμα ως θέμα εκτός ημερήσεις διάταξης και σε κάθε περίπτωση θεωρώ άδικα όλα αυτά που ακούστηκαν για τους γονείς, συναδέλφους του πρώτου γυμνασίου της Ιερά Πέτρας. Ο κάθε γονέας είναι υπεύθυνος, αν δεν παρανομεί, το πώς θα νοθετήσει το παιδί του, το πώς θα τον διαπαιδαγωγήσει και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν μπορεί κανένας, ανάλογα το τι πιστεύει ή ποιες είναι οι θέσεις του, οι πεποιθήσεις του ή η παιδεία του, να μπορεί σε μια δημοκρατική και νομούμενη πολιτεία να κατακρίνει τον δίπλα για τους χι και για τους ψηλόγους. Εμείς συμπαραστεκόμαστε ομόφωνο το διοικητικό μας συμβούλιο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων. Παραιτήθηκε ο σύλλογος. Το μάθαμε και αυτό. Νομίζω ότι εάν το σκεφτούν πρέπει να παραμείνουν στη θέση τους και να αγωνιστούν για το καλύτερο που θέλουν για το σχολείο και για τα παιδιά τους. Μάλιστα, και βασικά να τα δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο σχεδόν με τα σχολεία. Βάζει ο σύλλογος του πρώτου γυμνασίου και θέμα συζήτησης το θέμα κατάληψη, δηλαδή σε ποιες περιπτώσεις ή πώς πρέπει να γίνει η κατάληψη, ενημέρωση να γίνει με κάποιο τρόπο. Το άλλο που συζητήθηκε και κατηγορήθηκε ο σύλλογος, μάλλον ο πρόεδρος του συλλόγου κατηγορήθηκε. Να σας ρωτήσω με βάση τη θέση που έχετε ως μια έγκριση δημοσιογράφος στην περιοχή μας. Κατηγορήθηκε γιατί? Ανέρτησε στη σελίδα του συλλόγου, τις ποινικές ευθύνες γονέων και μαθητών σε περίπτωση κατάληψης. Αυτό έγινε μία μέρα το βράδυ, τέλος πάντων, γνωρίζοντας προφανώς ο πρόεδρος ότι την επόμενη μέρα θα είχαμε κατάληψη, γιατί ας πούμε, κατάλαβα και εγώ ότι κάτι γίνεται εκεί στο πρώτο. Οπότε θεώρησαν κάποιοι ότι έγινε προκειμένου αυτή η ανάρτηση προκειμένου να τρομοκρατηθούν γονείς και παιδιά. Αυτό αντέδρασε. Σαν γονιό, θα ρωτήσω κάτι. Ανάρτησε ο πρόεδρος αυτά που λέει ο νόμος. Ναι. Εσείς προσωπικά. Μία μέρα. Ένα βράδυ πριν.
Okay. Mm. Ένα βράδυ πριν. Mm-hmm. Εσείς προσωπικά το γνωρίζετε? Για ποιο πράγμα? Δεν καταλαβαίνουμε κάτι. Γνωρίζετε τι, αυτά που λέει ο νόμος για τις καταλήψεις? Εντάξει, εγώ τα γνωρίζω. Ενδεχομένως γονείς να μην τα ξέρουν όλοι. Να μην τα ξέρουν. Αλλά... δηλαδή, ναι. αποδίδουμε στον πρόεδρο ότι ανάρτησε αυτά που λέει ο νόμος. Ναι, δεν είναι ότι τακτική αποτροπή. Κατηγορήθηκε ότι ήταν η χρονική στιγμή άκερη. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, ναι, από ποιον κατηγορήθηκε? Από ποιους κατηγορήθηκε. Ακούστηκε και σχόλια και με, όχι εντάξει εδώ ζωντανά, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαμε τέτοια σχόλια. Δεν έχει να κάνει. Πήγε το μυαλό του κόσμου ότι και κάποιοι ας πούμε σκέφτηκαν ότι γίνεται προκειμένου να μην γίνει κατάληψη, να υπάρξει μια τρομοκράτηση των παιδιών και των γονιών, να φοβηθούν και να μην κάνουν κατάληψη εκεί. Αυτό ήταν το σχόλιο. Δεν λέω την προσωπική μου άποψη, σας περιγράφω τα γεγονότα τώρα, έτσι. Αυτό ήταν που εξόργησε κάποιους γονείς. Η προσωπική άποψη του καθενός, αν εξόριξε κάποιους γονείς ή όχι, είναι προσωπική η άποψη. Ο πρόεδρος, αν δεν έχω μιλήσει μαζί του, ούτε θα αυτό να αντικαταστήσω τον πρόεδρο του Σχολείου. Έτσι, σε κάθε περίπτωση, αν έρθισε κάτι στην σελίδα του Συλλόγου του Σχολείου. Που από εκεί και πέρα, θα σας πω ότι υπήρξαν θετικές απόψεις, υπήρξαν και αρνητικές απόψεις. Δεν θα καθίσω να ζητήσω ποιες είναι οι θετικές απόψεις και ποιες είναι οι αρνητικές. Και ποιο είναι το ποσοστό των θετικών ή των αρνητικών απόψεων. Ίσως ο πρόεδρος, και θα του λέω, δεν έχω μιλήσει μαζί του. Όχι, βγήκε η ανακοίνωση το πρωί. Σε περίπτωση η κατάληψη του σχολείου, να ξέρουν όλες οι πλευρές και το αποτέλεσμα μιας τέτοιας ενέργειας. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο, όλοι μας περάσαμε από σχολεία, όλοι μας κάναμε καταλήψεις για τους χι ή για τους ψι λόγους, όλοι μας κάναμε συνελεύσεις, αλλά όλα αυτά πολλές φορές ξέρετε ότι ξεκινούν από μικρά πραγματάκια και είναι μέσα σε μια δυναμική και σε ένα παραλογισμό της νεότητας. Νομίζω ότι ο πρόεδρος έκανε μια κίνηση όπως την νόμιζε εκείνος σωστά. Ναι, okay. Εσείς δηλαδή δεν θεωρείτε ότι έγινε επί τούτου για να, για να τρομοκρατηθεί ο κόσμος, γονείς, παιδιά, ότι ξέρετε πάμε και αυτές οι ευθύνες οι ποινικές σε περίπτωση που εφαρμοστεί ο νόμος. Ναι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Η έννοια της τρομοκρατίας σε μια δημοκρατική ευνομούμενη πολιτεία δεν τρομάζει. Ναι, ωραία, πάμε στο διατάφτα τώρα. Τα παιδιά έχουν κάποια θέματα, δεν είχαν καθηγητές για μεγάλο, μέχρι και τώρα ας πούμε, υπάρχουν ελλείψεις στα σχολεία. Το ένα έχει να κάνει με τα του Υπουργείου, τις δευτεροβάθμιες κλπ. Και το άλλο έχει να κάνει με το κτηριακό, που είναι θέματα Δήμου και φροντίδας τέλος πάντων του Δήμου στα κτηριακά ζητήματα, ιδιαίτερα σε ένα σχολείο που είναι 100 χρονών τώρα και συντηρείται συνεχώς με κάποιο τρόπο, είτε αλλάζοντας κουφώματα τις προηγούμενες χρονιές, είτε όλο και κάποιες παραλήψεις θα υπάρχουν σε ένα κτίριο τέτοιο. Έτσι. Εσείς ως ένας γονέων τι λέτε γι' αυτό? Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, σίγουρα όμως και τα προβλήματα είναι για να επιλύονται. Συνεπώς, με σωστή αντιμετώπιση, με ένα σχεδιασμό, με μια επικοινωνία μεταξύ του Συλλόγου των Γονέων, των διδασκόντων και του 15 μελούς των παιδιών, νομίζω ότι οι τρεις αυτοί άξονες θα δώσουν και το επιθυμητό, οι τέσσερις μάλλον μαζί με το Δήμο, θα δώσουν και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση όλοι έχουν μια καλή θέληση. Δεν νομίζω ότι ούτε ο Δήμος, ούτε οι γονείς, ούτε οι δάσκαλοι, αλλά ούτε και οι μαθητές θέλουν να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Απλώς πρέπει άμεσα να πάρθουν οι αποφάσεις, άμεσα να υπάρξει αποτέλεσμα και νομίζω ότι αν καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι, και αυτό ήταν και το λάθος από την πρώτη στιγμή, έπρεπε να καθίσουν όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι και να κουβεντιάσουν.
Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, σας καλεί ο Σύλλογος και την Ένωση Γονέων να συζητήσουμε αυτό το θέμα γενικά κατάληψη. Ο σύλλογος του σχολείου εννοείται. Ναι, εντάξει, παρετήρη και άλλα λέμε τώρα ότι είναι ένα θέμα προς συζήτηση ως τοπική κοινωνία να συζητήσουμε. Ήταν και πρότοπος προς τις συναντήσεις που γινόταν, γιατί είναι και μητέρα μαθητή, η κυρία Κορνιλάκη Πετρούλα που είναι και αντιπρόεδρος της Ένωσης Γονέων, παραβρίσκονταν εκεί και ως μέλος της Ένωσης αλλά και ως μητέρα παιδιού. Μάλιστα. Λοιπόν, θέματα που αφορούν τα παιδιά μας νομίζω πάντα είναι σε πρώτο πλάνο. Έτσι, άλλωστε πρέπει να σας πω, έχουμε πάρει μια απόφαση, επειδή θα κάνουμε μια αρκετά μεγάλη εκδήλωση, θα μου πείτε να μην το... δεν θα σας πω ακόμα το θέμα, το οποίο όμως είναι πανελλαδικού ενδιαφέροντος σαν Ένωση Γονέων, αλλά σκεφτόμαστε κατά 99,9% θα ενημερώσουμε, δεν έχουμε ενημερώσει ακόμα τους συλλόγους, δεν πήραμε την απόφαση, στις 6 του Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, σε μια επιφύλαξη γιατί δεν με βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο γραφείο μου, που να γίνει μια γενική συνέλευση της Ένωσης Γονέων για να αποτυπώσουμε όλα τα προβλήματα σε επίπεδο κτηριακών, διδασκόντων κλπ. Γιατί πλέον υπάρχει αποσαφήνιση όλων των πραγμάτων. Οι νέοι σύλλογοι έχουν γίνει εκλογές, οι νέοι σύλλογοι έχουν αναλάβει τα συμβούλια, έχουν τα νέα 15 μελή συμβούλια, θα έχουν τα νέα 15 μελή συμβούλια και εκεί θα έχουμε και μία αποτύπωση τέτοια, ούτως ώστε ό,τι προβλήματα είναι, σε συνεννόηση με την Δημοτική Αρχή, να προωθηθούν και να δούμε πώς μπορούμε πιο γρήγορα να τα λύσουμε. Θα ενημερώσουμε. Οπότε και αυτό το θέμα, δηλαδή, ενδεχομένως να μπει σε αυτή τη γενική συνέλευση, το θέμα δηλαδή των καταλήψεων, πώς γίνονται κτλ. Να υπάρχει, πάντως εδώ που τα λέμε, Πρόεδρε, είχαμε και πώς να το πω τώρα, οι τοποθετήσεις των μικρών. Ήταν έτσι με παράπονο ότι δεν ήταν ο σύλλογος, δεν ήταν οι γονείς δίπλα, δεν ήταν ο σύλλογος δίπλα. Καταλάβατε τώρα. Δεν έχουν κανένα λόγο να πούνε ψέματα, ας πούμε. Δεν λέω ψέματα. Αλλά ένα παιδί διαμαρτύρεται για τον πατέρα του, για τη μάνα του. Το καταλαβαίνετε αυτό. Τα παιδιά, επειδή άκουσα τη συνέντευξη, τα παιδιά διαμαρτυρήθηκαν για τους γονείς τους. Βασικά για την Ένωση, για το Σύλλογο, μάλιστα δεν ξέρω και το επώνυμο του Προέδρου, ο κύριος Μπάμπης μου έκανε αυτό, ο κύριος Μπάμπης έκανε εκείνο που τα ακούσατε. Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, μην χαλάμε και μην χάνουν τον αυθορμητισμό τους, γιατί είναι μια αυθόρμητη ενέργεια. Δεν θα εξετάσω έτσι προσωπικά και ως μαμά το λέω τώρα, την ουσία. Έτσι, πραγματικά μπορούν για μας να το θεωρούμε αστείο το να είναι πώς το λένε, από πάνω στο κεφάλι τους αυτή η σβούρα, πώς τη λένε, και να νιώθουν μια ανασφάλεια που κάθονται από κάτω. Πραγματικά είναι ένα σχολείο το οποίο χρήζει φροντίδας και της αίθουσας που ζητάνε παραπέρα για να μικρύνουν τα τμήματα. Ξέρετε, και εγώ έχω φοιτήσει στο πρώτο, έτσι, και εσείς φαντάζομαι ότι έχετε περάσει από το πρώτο. Δεν νομίζω, λίγο πολύ όλοι έχουμε φοιτεύσει στο πρώτο γυμνάσιο. Όταν λοιπόν ο πίνακας είναι πάνω από το κεφάλι σου και πρέπει να ξελεμιαστείς για να βλέπεις τον πίνακα, υπάρχουν δηλαδή και πρακτικά προβλήματα που σαφώς αυτοί που βιώνουν τα προβλήματα τα γνωρίζουν κιόλας, και πια τα παιδιά και οι καθηγητές, εννοείται, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, να ανοίξουν τέτοιες συζητήσεις, γιατί υπάρχουν προβλήματα που και στα χρόνια που ζούμε, ξέρετε, ότι κάνουμε και την τρίχα τριχιά καμιά φορά, έτσι, ή να μην θεωρούμε, ας πούμε, ότι είναι, πώς να το πω τώρα, δεν είναι σοβαρό το να κρέμεται στο κεφάλι τους πώς το λένε αυτό το σβουράκι. Τα παιδιά έχουν δίκιο. Έτσι, καταλαβαίνεις τι λέω. Ή την τουαλέτα. Ή ας πούμε να δούμε το κηλικείο. Να πάμε λίγο πιο βαθιά. Δηλαδή, γιατί μας είπανε για τη λάμπα. Γιατί μας είπανε για τη διρόπιτα, ας πούμε. Μήπως κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, να το ψάξουμε. Και όχι να τα κατηγορούμε, να τα βάζουμε αμέσως στον τοίχο. Ότι τα παιδιά για ΑΒ λόγους. Για να χάσουν μαθήματα ή δεν ξέρω τι άλλο, τα γνωστά που ακούγω συχνά γίνονται αυτά. Αλλά να το δούμε λίγο πιο βαθιά όλο αυτό το θέμα της παιδείας. Εγώ θα σας θέσω κάτι για προβληματισμό που μας απασχόλησε και εμάς χθες.
Και σας ρωτώ το εξής. Έγιναν και έξω από το σχολείο κάποιες συνομιλίες μεταξύ γονέων, όχι της Ένωσης, μελών της Ένωσης, γονέων, γονιών, γονιών με τα παιδιά τους που ήταν μέσα από τα κάγκελα. Εμάς μας απασχόλησε ακόμα και σας έπρεπε και εσάς από προβληματισμό. Σκεφτείτε τον γονιό με το παιδί που έχει διαπιπιστεί έξω από το σχολείο. Μπορείτε να, δείτε, να το δείτε έτσι σαν σκηνή και στο σπίτι. Μας προβλημάτισε και αυτό ακόμα. Σαν ένωση. Όταν ο γονιός έξω από το σχολείο λέει άσχημα λόγια με το παιδί του, το οποίο είναι από μέσα. Και γίνεται ένας διάλογος εξαιρετικά δυναμικός. Βρίσκω αυτή τη λέξη να πω. Ποια θα είναι η σχέση των δύο? Τώρα πάμε σε άλλο. Βέβαια. Έχετε δίκιο. Και καλώς απασχόλησε. Έτσι, η κουλτούρα, η παιδεία που μπορεί να έχει ο γονιός μεταφέρεται και στο παιδί. Το εννοείται αυτό. Έτσι. Και εννοείται ότι αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Κάποιος πρέπει να δώσει και στο γονιό να καταλάβει ότι προσβάλλει το παιδί του με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω πώς όμως. Δεν ξέρω. Θέλει πολλή δουλειά αυτό το θέμα. Και από την άποψη και τα παιδιά θέλουν συζητήσεις και νομίζω τώρα ότι εσείς και η Ένωση Γονέων και οι Σύλλογοι που κάνουν μια εθελοντική δουλειά πάρα πολύ καλή για τα χρόνια που ζούμε, έτσι, που, εννοώ όχι την κρίση που είμαστε έτσι, έχουμε κλειστεί ο καθένας στο καβούκι του, με αυτή την έννοια το λέω, και δεν συμμετέχουμε πολύ πολύ σε πολλά πράγματα. Καλό είναι να βρούμε κάποιες... όλα τα σημεία που μας ενώνουν και μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, και χάρηκα τη συζήτηση. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Και εντάξει, και πριν τη Γενική Συνέλευση να έχουμε μια επαφή. Και μεγάλη χαρά. Εννοείται. Ωραία. Κύριε Παπασιλείου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ. Καλημέρα να έχετε. Επίσης. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά με τον...